περαστικό του, ποια σύμβαση θα υπογράψει, τι περιεχόμενο θα έχει. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, το Συμβούλιο Επικρατεία, το Ελεκτικό Συμβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε την προσυμβατική διαδικασία και επέλεξε τον εργολάβο. Καθόρισε το περιεχόμενο της σύμβασης. Και ο δήμαρχος που υπήρχε τότε, ο οποιοσδήποτε δήμαρχος και αδελφός να ήταν άλλου υποψηφίου εργολάβου, είναι υποχρεωμένος να υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Έτσι έκανε ο κύριος Μεταξάς. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρξε και μια άλλη, ένα άλλο γεγονός, το οποίο τελικά απέδειξε χρήσιμο. Ένας εκ των ενδιαφερομένων υποψηφίων εργολάβων προσέφυγε με αίτησή του στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το Ελεκτικό Συμβούλιο ανέμεινε και την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και μόνο μόλις εξεδόθηκε, αυτή ήταν σύμφωνη με τις απόψεις και αυτή του Δήμου, έδωσε εντολή για την υπογραφή σύμβασης. Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα και πρέπει ο Δήμος να τοποθετηθεί. Βλέπει κάποια άλλη διαδικασία? Έχει κανείς, κυρία Μουστάτου, που ασχολείστε τόσα χρόνια με τα έργα? Δήμαρχε, ο Ανδρέας, δήμαρχος, κύριος Ματιάτος, πρόεδρος, τόσα χρόνια, ο κύριος Μιχαλάτος, έχετε υπόψη σας καμιά άλλη διαδικασία? Νιώθετε ότι υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος? Ο κύριος Μεταξάς, επειδή έχει ένα ήθος το οποίο είναι μοναδικό, και μετά την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, επέμεινε, διότι υπήρχε μειοψηφία στην απόφαση, και ζήτησε γνωμοδότηση εκ περισσού, χωρίς να το υποφύγει, από έγκριτο νομικό οργανισμό, και του ζήτησε πρόσθετη γνωμοδότηση, εάν πρέπει να υπογράψει ή δεν πρέπει. Η απόφαση ήταν βέβαια μία, η γνωμοδότηση ήταν μία, όχι πρέπει, υποχρεούσε. Υπό αυτές τις συνθήκες υπεγράφει η σύμβαση. Όποιος λέει ότι κακώς υπεγράφει, πρέπει να μας πει, να προτείνει μια άλλη μέθοδο. Το έργο από εκεί και πέρα μπαίνουμε στις παρανυχίδες του. Στην υγεία σας, πρέπει να με συγχωρείτε. Εξελίχθηκε με δυσκολίες, πολλές. Ο κύριος Μπάρκας τότε ήταν προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων. Και στήθη. Εμείς, σαν Δήμος, η μυθή κουκίδα στο χάρτη δεν είχε τεχνική υπηρεσία. Και έτσι κατά τον νόμο, την επίβλεψη του έργου, την είχα η τεχνική υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων. Επειδή το νιώθω αυτό, επιβλέπον τότε ήταν στα έργα των Λοκετών ο Μαγαρίτης ο Μαρίνος, ο Μπονίκος, ήταν ο κύριος Τουμάσης όσον αφορά τα αντιοστάσια, ο κύριος Κουνάβης όσον αφορά τα μηχανολογικά, ο Γιάννης ο Βάρκας προϊστάμενος υπηρεσίας. Εδώ θέλω να το πω. Επειδή ακούω διάφορα, ξέρετε, είμαστε μια κοινωνία και μια πολιτική στο χαμηλό επίπεδο πλέον. Ακούω έτσι μια στοχοποίηση των επιβλεπόντων. Θέλω λοιπόν δημόσια να το πω,
ότι οι επιβλέποντες επιτέλεσαν έργο σπουδαίο με πολύ μεγάλη συνέπεια. Δεν αξίζει κάποιος να στοχοποιεί την επίβλεψη και να μιλά για το φρεάτιο που είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, για πλημέλειες του έργου. Είναι αλήθεια. Το έργο υποβλήθηκε σε 5 ελέγχους. Οι 4 με πολύ μικρές παρατηρήσεις βρήκαμε το έργο εξελίσσεται ομαλά χωρίς προβλήματα. Είναι κρίμα κανείς να μην μιλάει για την μπάρκα, για τον έλεγχο του ΕΣΠΕΛ, του ποιοτικού ελέγχου, το οποίο το κατέταξε σε κατηγορία 1. Κανείς δεν μιλά. Και φτάνουμε στον έλεγχο της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, τη λεγόμενη ΕΔΕΛ, που το έχουμε κάνει σημαία. Τι είναι η ΕΔΕΛ? Μια Επιτροπή Αξιολόγησης. Μια γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία ελέγχει δημοσιονομικά αν έχει τηρηθεί η διαδικασία. Εάν δηλαδή προσυμβατικά και συμβατικά τα πράγματα έχουν γίνει καλώς. Η ΕΔΕΛ εμφανίστηκε στο Δήμο την πρώτη και τη δεύτερη.